πληρώνονται με κουπόνια. Δούλεψαν σκληρά. Έκαναν και υπερορίες γιατί είχαν ανάγκη τα χρήματα. Όταν όμως ήρθε η ώρα να πληρωθούν, αντί για ευρώ, πήραν ένα κουπόνι για ψώνια από σούπερ μάρκετ. Συνέβη στην Κρήτη σε 240 υπαλλήλους εταιρείας που δραστηριοποιείται στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Κάποιοι από αυτούς το κατήγγυλαν ανώνυμα στο εργατικό κέντρο. Ο εργοδότης τους, αντί για χρήματα, ένα μέρος της μισθοδοσίας τους το καταβάλει υπό μορφή κουπονιών. Είτε από σούπερ μάρκετ, είτε από γενικά κάποιες αλυσίδες καταστημάτων. Αυτό που ξεκαθαρίζουμε είναι παράνομο. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται αντί για μισθού να πληρώνονται οι εργαζόμενοι σε κουπόνια, αντί δηλαδή σε ρευστό. Αμέσως ειδοποιήθηκε η επιθεώρηση εργασίας που έκανε έλεγχο στην εταιρεία για να διασταυρώσει από τις καταστάσεις μισθοδοσίας αν ισχύουν οι καταγγελίες. Όλοι οι νέοι που συναντήσαμε είχαν κάποια ιστορία εκμετάλλευσης να μας διηγηθούν. Άλλοι για δουλειά που δεν πληρώθηκε ποτέ. Άλλοι για δουλειά χωρίς ένσημα. Και άλλοι για δουλειά που θα είχε καλύτερη εξέλιξη αν οι εργαζόμενοι ανταποκρίνονταν στα αισθήματα του αφεντικού. Όπως συνέβη στην περίπτωση της Κωνσταντίνας Κουτσουμπάρδη, η οποία είχε βρει δουλειά σε ένα μεζεδοπολείο. Το ηλικιωμένο αφεντικό της είχε ξεκαθαρίσει πως τα λεφτά θα είναι λίγα και για ένσημα ούτε λόγος. Μου είπε ότι μου αρέσεις και είσαι πολύ καλό κορίτσι και μπορώ να σου δώσω παραπάνω λεφτά. Έφυγα την ίδια στιγμή. Κάτω από τον καύσωνα η Μίνα Καλατζή μοιράζει φυλάδια. Κάνει αέρα για να δροσιστεί, αλλά δεν τα καταφέρνει. Τουλάχιστον θα πληρωθεί. Γιατί στο παρελθόν έφαγε πολύ ζέστη, χωρίς αμοιβή. Να μοιράσω, ας πούμε, π.χ. κάποια φυλάδια και να μην τα έχω πληρωθεί. Αυτό είναι το χειρότερο, για να τρώω εγώ όλη τη ζέστη μέσα στο καυσαέριο. Η μεγαλύτερη εκμετάλλευση υπάρχει γύρω από τα επαγγέλματα με μηχανάκι, μας λέει αυτός ο ντελιβεράς. Ο μισθός μικρός και από αυτόν πληρώνεις βενζίνες και φθορές του δικύκλου. Είχαν 4 μήνες μέσα και αυτή τη στιγμή δουλεύω μαύρα. Στα χρόνια της κρίσης οι εργοδότες λένε με κινησμό πως ο μισθός θα είναι μικρός και πως δεν προβλέπονται ένσημα γιατί η προσφορά είναι μεγάλη, μας λέει ο Γεράσιμος Μπελτσόνιας που λόγω ανάγκης εργάστηκε μαύρα. Μου πρότεινα να πάω για δουλειά χωρίς ένσημα και επειδή είχα ανάγκη τα λεφτά πήγα, έκατσα 5 μήνες αλλά και σταμάτησα μετά. Ευτυχώς έχω έρθει εδώ που τα αφεντικά είναι τυπική σε όλα και δεν έχω κανένα παράπονο. Δείτε κυρίες και κύριοι σε λίγο.